Σύντροφοι και φίλοι, καλησπέρα σας. Στην παρούσα εισήγηση θα καταπιαστούμε με την παρουσίαση δύο κομβικών σταθμών της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από τα βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Επανάσταση του 1821 και με τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή. Φυσικά αυτά τα δύο δεν είναι ταυτόσημα ω ιστορική σταθμή, εφόσον το πρώτο σηματοδοτεί την κορύφωση μια διαδικασία κοινωνικο-ιστορική μετάβαση από μια εποχή σε μια άλλη, από τη φεουδαρχία δηλαδή στον καπιταλισμό, ενώ το δεύτερο σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική εμπλοκή του ελληνικού καπιταλιστικού κράτου σε υπεριαλιστικό πόλεμο. Ωστόσο, αν και μη ταυτόσημοι, όπω προείπαμε, αυτοί οι δύο σταθμοί έχουν ω κοινό χαρακτηριστικό ότι συμπυκνώνουν ακριβώς όλα εκείνα τα στοιχεία της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας με τις όποιες εκάστατες διαφοροποίησεις της μεταξύ αστικού εθνικισμού και κοσμοπολιτισμού που διατρέχουν τα σχολικά βιβλία ιστορίας. Πρόκειται για αυτά που η άρχουσα τάξη επιδιώκει να περάσει τόσο μες στο προσέγγισης και ανάγνωσης του παρελθόντος, ως και ο διδαχή για το παρόν και το μέλλον. Ω συλλογική λαϊκή συνείδηση, αλλά και ω φίλτρο κριτήριο ανάγνωση του σημερινού κόσμου, που εν τέλει είναι και το κύριο ζητούμενο. Θεμελιώδε κοινό χαρακτηριστικό στην προσέγγιση και των δύο ιστορικών σταθμών αποτελεί η παντελή έλλειψη οποιασδήποτε εμβάθυνση ή ακόμη και στοιχειώδου αναφορά στα βαθύτερα, γενουσιεργά αίτια τους, στο υπόβαθρό τους, στο ευρύτερο πλαίσιο μέσα από το οποίο ξεπίδησαν, διαμορφώθηκαν, έλαβαν σάρκα και οστά, δηλαδή έλα, έλαβαν το περιεχόμενο, το χαρακτήρα και τη μορφή τους. Με άλλα λόγια, λείπει ουσία. Λείπει το βαθύτερο τι, το πώς και το γιατί. Ο γενικότερος συνδετικός αλλά και επεξηγηματικός κρίκος των γεγονότων που συνθέτουν το κάθε ιστορικό σταθμό. Ω αποτέλεσμα, τα ιστορικά γεγονότα μοιάζουν συχνά ασύνδετα μεταξύ του, ω αν να εξελίσσονται λίγο πολύ στο κενό, αυθαίρετα, τυχαία, τίποτα περισσότερο από ένα άθροισμα βασικά υποκειμενικών παραγόντων και τίποτα άλλο. Έτσι, η Επανάσταση του 1821, για παράδειγμα, παρουσιάζεται πέρα και έξω από την κίνηση της ιστορίας πέρα και έξω από τους κοσμογονικούς κοινωνικο-ιστορικούς μετασχηματισμούς, τις μεταβολές στην υλική βάση της κοινωνίας που όξιναν τις αντιθέσεις στις γραμμές του κόλπους του παλιού φεουδαρχικού κόσμου, γεννώντας την ανάγκη και εν συνεχεία το αίτημα και βεβαίως το πολιτικό πρόγραμμα της επαναστατικής κοινωνικής αλλαγής. Πώς όμως αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς την Επανάσταση του 1821, δίχως να εξετάσει τους τριγμούς που προξένησε στην παρακμάζουσα Φεουδαρχική Οθωμανική Αυτοκρατορία η ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων στα εδάφη της, δίχως να εξετάσει τις δυναμικές, τις μεταστροφές και τις ανακατατάξεις της υπάρχουσης κοινωνικές ισορροπίες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα. Δίχω να εξετάσει τι διαρκώς οξυνόμενε αντιθέσει μεταξύ τη Οθωμανικής Πεουδαρχική Εξουσία και τη νεαρή ελληνόφωνη αστική τάξη, που αναπτύσσονταν σε βαθμό επαναστατική ρήξη, συμπερι... ε, συμπεριστήροντα ταυτόχρονα σε αυτή και άλλε κοινωνικές δυνάμει τη εποχής. Στα σχολικά βιβλία, η θεμελιώδη αυτή σχέση μεταξύ αιτία και αποτελέσματο διαστρεβλώνεται. Στο βιβλίο Ιστορία τη Τρίτη Γυμνασίου, για παράδειγμα, που ακολουθεί γενικά τη γραμμή του αστικού κοσμοπολιτισμού, το αίτημα για επαναστατική ανατροπή εμφανίζεται ω το αποτέλεσμα πρωτοπόρων ιδεών, ω αν ο διαφωτισμό, το ιδεολογικό δηλαδή ρεύμα της ανερχόμενης αστική τάξη, να ξεπίδησε από κάποιο ιστορικό κενό. Οι ιδέες μάλιστα αυτές εμφανίζονται επιπρόσθετα ως να μην διέθεταν αυθύπαρκτες ρίζες, αλλά να εισήχθηκαν, να μεταφυτεύτηκαν τρόπον τινά από την Ευρώπη στον ελλαδικό χώρο, όπως ονομάζεται έτσι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο βιβλίο ιστορία τη ης δημοτικού από την άλλη μεριά που ακολουθεί γενικά τη γραμμή του αστικού εθνικισμού, η Επανάσταση του 1821 εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα μιας προαιώνιας αντίθεσης εθνικού χαρακτήρα των υπόδουλων Ελλήνων στην Οθωμανική κατάκτηση, η οποία εξελίχθηκε λίγο πολύ ευθύγραμμα στη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων της τουρκοκρατίας, όπως αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα, δίχως βεβαίως να εξηγείται το πώ και γιατί στη διάρκεια της, η συντριπτική μερίδα της χριστιανικής άρχουσας τάξης όχι μόνο δεν είχε αναπτύξει ανάλογα πατριωτικά αισθήματα ή ανατρεπτικές διαθέσεις αλλά απέναντίας διέθετε πολλούς και ποικίλου διάβλους συνεργασίας με την Οθωμανική εξουσία μετέχοντας με ιδιαίτερη μάλιστα ένταση και ζήλο στην εκμετάλλευση των ομογενών της, δηλαδή της ελληνόφωνης χριστιανικής φτωχολογιάς. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της μικρασιατικής εκστρατεία και καταστροπής, λείπει το υπόβαθρο, το πλαίσιο, λείπει το βασικό γιατί. Λείπει το περιεχόμενο της σύγκρουσης των στρατηγικών επιδιώξεων των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, της μεν πρώτης για εδαφική επέκταση, της δε δεύτερης για κυριαρχία εντό ενός αστικού έθνους κράτους επί των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λείπουν με τις οι σφοδρότατε αντιθέσεις αντιθέσει με τι οποίε οι επιμέρου αστικέ επιδιώξει διαπλέχθηκαν, παράγοντα σε συνθήκε γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου καταστροφικέ συνέπειε για τους λαούς, για όλου του λαού τη περιοχή, ανεξαιρέτω. Αλλά αν απογυμνώσει κανεί τα γεγονότα τη περίοδου από τα γενοσιοργά του αίτια, τότε τι μένει Μένει μια γενική και αόριστη φαγωμάρα μεταξύ των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων, δίχως ωστόσο αυτή να εξηγείται επί της ουσίας ως προς το γιατί συμβαίνει, από πού εκινείται, γιατί εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται και ούτω καθεξής. Μένει επίσης η επίκληση σε μια πάλι γενικά και αόριστα αυτοδιάθεση των εθνών και στο ανεκπλήρωτο όνειρο της απελευθέρωσης των αλήτρων των αδελφών της περιοχής, παρότι αυτά δεν υπήρξαν παρά προσχήματα, το ευγενέ, αν θέλετε, περιτύλιγμα των καθόλου μη ευγενών επιδιώξεων τη ελληνική αστική τάξη και των συμμάχων τη γύρω από την ομή τη πολεμική λία επί η τιμένη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, ο πραγματικό χαρακτήρα τη μικρασιατική εκστρατεία, ο εμπειριαλιστικό δηλαδή τη χαρακτήρα, αναπροσδιορίζεται εντελώ και εξοραίζεται. Οι επιδιώξει και τα συμφέροντα τη ελληνική αστική τάξη βαφτίζονται εθνικά, Πρόκειται για ένα μοτίβο, βεβαίω, το οποίο επαναλαμβάνεται και στα τρία σχολικά βιβλία, όπου διαβάζουμε συνεχώ για εθνικέ διεκδικήσει, εθνικά αιτήματα, εθνικέ προσπάθειε κλπ. Λε και η αστική τάξη που προσέβλεπε στην ισχυροποίησή τη μέσα από την εδαφική δια, ε, επέκταση δια των όπλων στην πλούσια μικρά Ασία, είχε τα ίδια συμφέροντα με τα χιλιάδε εργατόπεδα και αγροτόπεδα που από την άλλη μεριά γινόντουσαν κρέα στα κανόνια τη επί μία σχεδόν δεκαετία, προκειμένου να προωθήσει τι εθνικέ κατά τα άλλα. Διεκδικήσεις της που αγωνίζονταν για επιβίωση πληρώνοντας τους δυσβάχταθους φόρους των πολέμων της, που έρχονταν αντιμέτωποι ακόμη και με τα όπλα κάθε φορά που διεκδικούσαν ένα κομμάτι ψωμί. Αλήθεια που στα σχολικά βιβλία αναφέρονται οι αντιπολεμικές εκδηλώσεις για παράδειγμα του ελληνικού λαού την περίοδο του πολέμου, οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις, ακόμα και οι γενικευμένες αρνήσεις στράτευσης προς το τέλος της εκστρατεία. Η απάντηση βεβαίω είναι πουθενά. Όλα αυτά κρίνονται ανάξια λόγου. Δεν χωρούν στην προκρούστια κλίνη του εθνικού αφηγήματο της αταξική ενότητας του έθνους που διαπερνά το σύνολο των βιβλίων. Το πρόβλημα τη εν λόγω προσέγγιση βεβαίω έχει ω αφετηρία την αταξική ανάγνωση τη ιστορία γενικά, που ω το ιδεολογικό τη στίγμα βεβαίω είναι βαθύτατα ταξική. Σύμφωνα με αυτή, δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις με διαφορετικά αντιτιθέμενα και συμφέροντα, δεν υπάρχει ταξική πάλι. Έτσι, ο Έλληνας εργάτης και αγρότης και ο Έλληνας εφοπλιστής και τραπεζίτης εμφανίζονται να έχουν τα ίδια και αυτά συμφέροντα ως προ τη Μικρά Ασία το 1920 και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς οι ίδιοι, εννοείται πως όχι μόνο. Έτσι και στην Επανάσταση του 1821, στα σχολικά βιβλία δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις με διαφορετικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Δεν υπάρχουν τμήματα της χριστιανικής άρχουσας τάξης με συμφέροντα στενά συνειφασμένα με την Οθωμανική εξουσία. Όλοι επιδιώκουν δήθεν εξίσου και ανεξαιρέτως την επαναστατική ρήξη. Εκκλησία, κοτσαμπάσιδε, κλέφτε και αρματολοί, καραβοκυρέοι και έμποροι, τεχνίτε, ναυτικοί, αγρότε, όλοι εμφανίζονται να έχουν τα ίδια όνειρα και τι ίδιε προσδοκίε από την επανάσταση και το αποτέλεσμά τη. Φυσικά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Η αστική τάξη που αποτείναξε του περιορισμού τη Οθωμανική Φεδοαρχική Εξουσία και απέσπασε το κράτο τη, στο οποίο βεβαίω ήταν κυρίαρχη, σαφώ και δεν βρίσκονταν στην ίδια μοίρα με τον εργαζόμενο λαό που αποτείναξε μεν τον Οθωμανικό ζυγό, αλλά ταυτόχρονα αντάλλαξε τη μία μορφή τη ταξική εκμετάλλευση με μια άλλη. Πρόκειται πράγματι για θεμελιώδε όσο και διαχρονικό δίδαγμα το γεγονό ότι οι εκμεταλλευτέ και εκμεταλλευόμενοι δεν πλέουν ποτέ στην ίδια βάρκα. Δεν μοιράζονται ποτέ τις ίδιες αγωνίες για το παρόν ή τις ίδιες προσδοκίες για το μέλλον. Αυτό όμως το βασικό δίδαγμα, το θεμελιώδες πράγματι δίδαγμα, οι νεαροί δεν θα μπορέσουν να το εντοπίσουν, να το λύσουν ποτέ και πουθενά μέσα από το μάθημα της ιστορίας. Στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, στο κεφάλαιο για το Μικρασιατικό Πόλεμο, αναφέρεται εξεδιάντρωπα, θα έλεγαμε, πω η υλοποίηση των εθνικών ονείρων του ενός λαού προϋπέθεται τη ματέωση των, ονείρων, των εθνικών ονείρων του άλλου. Με άλλα λόγια, ήταν περίπου αναπόφευκτο και μοιραίο ο ένας από τους δύο λαούς να πρέπει να υποστεί την καταστραφή, προκειμένου ο άλλος να ευτυχήσει. Γιατί δεν μπορούσαν και οι δύο λαοί και οι κάθε λαοί να ζουν ευτυχισμένοι ο ένας μαζί με τον άλλον. Τι είναι αυτό που πραγματικά τους εμπόδιζε. Τι ήταν αυτό που πραγματικά είχαν να χωρίσουν μεταξύ τους. Η απάντηση βεβαίως είναι πως ο Έλληνας, ο Τούρκος, ο Αρμένιος και ούτω καθεξής εργάτης και αγρότης δεν είχαν τίποτε να χωρίσουν μεταξύ τους επί της ουσίας. Μοιράζονταν εξίσου την αγωνία και της επιβίωσης, τα βάρη της εκμετάλλευσης του υδρότα τους, τα όνειρα για τα παιδιά και τα εγγόνια του. Αυτοί που είχαν πολλά να χωρίσουν από την άλλη μεριά ήταν οι αστικές τάξεις των διαφόρων κρατών της περιοχής, που βρίσκονταν σε αδυσόπιτο ανταγωνισμό για τα μεγάλα πλούτη της μικρά Ασίας και γενικότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την κοινή όμως ευημερία των λαών της περιοχής δεν μπορούσε να την εξασφαλίσει καμιά αστική εξουσία, ντόπια ή ξένη. Την κοινή του ευημερία οι λαοί μπορούσαν να την εξασφαλίσουν μόνο μέσα από τον κοινό, τον ταξικό του αγώνα, προκειμένου να ατρέψουν συνολικά την εξουσία των εκμεταλλευτών του, διεκδικώντα να χαράξουν οι ίδιοι τη δική του μοίρα και να οικοδομήσουν το δικό του, το σοσιαλιστικό μέλλον. Όπω έκαναν την ίδια ακριβώ περίοδο οι λαοί σε μια άλλη περιοχή του κόσμου. Έτσι, οι λαοί τη πρώην Ρωσική Αυτοκρατορία με τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Άλλο ένα σημαντικό λοιπόν δίδαγμα στο οποίο η συγκεκριμένη προσέγγιση και τη δαχή της ιστορίας που προάγεται μέσα από τα σχολικά βιβλία δεν πρόκειται ποτέ να καταλήξει. Απέναντια τόσο η κίνηση των μαζών, ιδιαίτερα στην, περίοδο, την, στην περίπτωση της Επανάστασης του 1821, όσο και ο λαϊκός παράγοντας γενικότερα τίθενται στο περιθώριο, γίνονται κάτι το δευτερεύον ή και διαγράφονται εντελώς στην αφήγηση των ιστορικών γεγονότων από πρωταγωνιστές της ιστορίας γίνονται με άλλα λόγια κομπάρση. Έτσι, η εξιστόρηση του παρελθόντος περιστρέφεται γύρω από τις επιλογές, καλές ή κακές, τα οράματα ή ακόμη και τα πάθη ορισμένων ηγετικών προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά επιπρόσθετα αποσπούνται από τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις τις οποίες ανήκουν, από τις αντιθέσεις, τις προκλήσεις και τις προβληματικές της εποχής τους κ.ο.κ. Στοιχεία όμως που είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνουν επί της ουσίας κατανοητές οι επιλογές, τα οράματα, οι αφιταλαντεύσεις τους ή ακόμα και αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε τμήματα της αστικής τάξης σε διάφορες περιόδους που μπορεί να εκφράζονται είτε με διαφορετικές στρατηγικές ανακερούς είτε με διαφορετικές διεθνείς συμμαχίες κλπ. Τέλο, είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια εμποτισμού τη ιστορία με τι στρατηγικέ επιδιώξει αστική τάξη το σήμερα ο προσανατολισμός για παράδειγμα προς την Ευρώπη, η ανάγκη περί διεθνών συμμαχιών, η σημασία της εθνικής ενότητας ως απαραίτητη μάλιστα προϋπόθεση για την ευόδοση των εθνικών στόχων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά ως, ως ιστορικά διδάγματα σε κάθε κεφάλαιο της ιστορίας, προκειμένου εν τέλει να εμπεδοθούν ως διαχρονικές αλήθειες. Βεβαίως, η γραμμή της αστικής τάξης δεν διαπερνά με τον ίδιο τρόπο όλα τα βιβλία. Όπως προείπαμε, υπάρχουν διαφοροποιήσεις που αντανακλούν διαφορετικές προτεραιότητες και στοχεύσεις της αστικής τάξης κάθε φορά. Έτσι, ο αστικός εθνικισμός και ο αστικός κομμοπολιτισμός, τα οποία αναφερθήκαμε ήδη, εναλλάσσονται διαρκώς στη διαμόρφωση του περιεχομένου της συλλογική λαϊκής ιστορικής συνείδησης και μνήμης, με κοινό ωστόσο παρανομαστή την υπαγωγή των συμφερόντων, των επιδιώξεων και των οραμάτων των εκμεταλλευμένων στα αντίστοιχα των εκμεταλλευτών τους με κοινό στόχο τη στεγανοποίηση και παροπλισμό του τρόπου σκέψη του αυριανού εργαζόμενου, αφού η συνείδηση του παρελθόντο, η ικανότητα σύνδεση αιτία αποτελέσματο των γεγονότων και η δυνατότητα εντοπισμού της ουσία τους αποτελούν πράγματι εν δυνάμειν, πολύτιμα εργαλεία, πολύτιμα όπλα στα χέρια τη εργατική τάξη στην πάλη τη για κοινωνική χειραφέτηση και απελευθέρωση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε